Ναι. Αυτό. Βρασίματα, κρυώματα κτλ. Λοιπόν. Λεμόνι. Έχουμε μουστάρδα, ελαιόλαδο. Για τον τρέφι. Αλάτι, πιπέρι. Και λίγη ρίγανη. Είχες γράψει, νομίζω. Η ρίγανη, όχι, είναι για το ψάρι. Να βάλουμε εμείς ρίγανη. Όχι, βάλε μαϊντάνο. Ναι. Βάλε άνεθο. Δίπλα θα έχεις. Θα βάλουμε μαϊντάνο. Και φρέσκο κρεμμυδάκι πάει, αν βρείτε και έχετε. Εννοείται. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, όλα τα χρώματα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δείξουμε εδώ πέρα λίγο. Όλα τα χρώματα μέσα στη σαλάτα. Και όλα ψημένα και γεμάτα βιταμίνες. Λοιπόν, θα φτιάξουμε και το dressing. Εδώ τι είχα. Για το dressing. Α, να το δω το φέρω. Νομίζω, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Η διαδικασία τώρα για να φτιάξουμε ένα dressing. Ποια είναι. Οτιδήποτε έχει μουστάρδα, θα του βάλουμε πρώτα λίγη μουστάρδα. Πολύ ωραία. Κάτω. Μετά θα βάλεις ξυδάκι. Λίγο ξύδι, ναι. Μία και μία έχω γράψει. Μπράβο, λίγο αλάτι. Εντάξει. Λίγο αλάτι. Αλάτι. Λίγο πιπεράκι. Το λεμόνι μπορούμε να το στύψουμε από πάνω από τα λαχανικά. Τώρα. Τώρα ή να το βάλουμε μέσα στο dressing, ό,τι θέλουμε. Πού το θες, εδώ ή εδώ. Όπου θέλεις βάλω. Να το δω. Θα πάρω και γεύση. Βάλε και τ' άλλο. Ναι, ναι, βάλω, βάλω. Δεν μας πειράζει. Γεύση είναι. Εμείς θα βάλουμε όσο το dressing χρειαστούμε. Θα το βάλουμε. Εδώ. Λαδάκι. Και σιγά σιγά. Λάδι, έχω πέσα, θα βάλω. Και σιγά σιγά ρίχνουμε το λάδι. Να δω τι γίνεται εδώ. Σιγά σιγά το ρίχνουμε για να το βοηθήσουμε κιόλας να δέσει και να μην μας κόψει, γιατί όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η μουστάρδα μπορεί να σπάσει. Εγώ ανέβασα λίγο τη θερμοκρασία πίσω. Καλά έκανες. Γιατί δεν θα ψηθεί. Ναι, στο σπίτι σας στους 180. Ωραία. Θα βάλουμε λίγο ακόμα. Βέβαια, πολύ. Λίγο ελαιόλαδο ακόμα. Να ξέρετε ότι η αναλογία, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, η αναλογία για ένα dressing, ένα λαδόξιδο, ένα λαδολέμονο, είναι 3 μέρη ελαιόλαδο, 3 μέρη ελαιόλαδο, 2, ένα μέρος ξύδι ή ένα μέρος λεμόνι. Δείχνε, ρίχνε. Τώρα δεν κόβει γιατί έχει πάρει. Εντάξει. Ναι, ναι. Εδώ. Καλά. Βλέπουμε το αποτέλεσμα. Έχει γίνει μία σάλτσα. Ναι. Βεβαίως. Ακύρευση. Αυτή μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και σε 2 και σε 3 και σε 4 και σε 5 μέρες. Σίγουρα. Έτσι όσο μένει δυναμώνει, μπορείτε να την εμπλουτίσετε με λίγο σκόρδο μέσα. Ναι. Είναι ρίξουμε μυρωδικά, αλλά ναι, να τα προσέχετε γιατί χαλάνε. Θα ρίξουμε και λίγο μαϊντανό εμείς τώρα εδώ. Πολλά μπορείτε να κάνετε. Απλά άμα σας κόψει στο ψυγείο, δηλαδή άμα ξεχωρίσει το λάδι από το λεμόνι ή το ξύδι, μην το φοβηθείτε. Όχι. Ξανά με ένα απλό χτύπημα επανέρχεται. Και άμα δεν επανέρθει, με ένα παγάκι. Βάλτε ένα παγάκι και χτυπήστε το. Θα νερώσει λίγο, αλλά τουλάχιστον θα έρθει. Ωραία. Και λίγο μαϊντανό μέσα. Ωραίο. Τι θέλεις τώρα. Ένα κουταλάκι. Πού. Και να ανακατέψουμε τη σαλάτα ή θα βάλεις χέρι. Εσύ θα το κάνεις αυτό. Πάλι. Εγώ έπιανα ψάρια πριν. Και εγώ τα καθάριζα. Ναι, αλλά αυτό δεν το ξέρω. Έλα, έλα. Τώρα καρφώθηκες. Λοιπόν, θα ρίξουμε το dressing. Να πάρει. Το κουτάλι, τι το κάνω. Να το ανακατέψεις. Βάλεις χέρι, ε. Να το ανακτυπνήσεις έτσι. Λοιπόν. Βλέπουμε τα χρώματα. Βλέπεις, μαμά, πώς βράζουν τα λαχανικά. Βλέπεις. Όχι. Δεν γίνεται αυτό. Παραβρασμένα. Τι. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται. Αφού εντάξει, έχουν μάθει αλλιώς. Ναι, αλλά σου λέω. Δεν γίνεται. Από το άγχος μη βγει άψητο, ναι. Το κάνουν πουρέ. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Σερβίρουμε. Ναι. Θες να σερβίρουμε. Δώσουμε μια κουτάλα. Πάρε την τσιμπίδα. Ένα-ένα θα σερβίρεις. Θα τα σπάσω. Εγώ. Τι ώρα. Τι χρώμα το θες. Έλα. Κουτάλα. Πάρε. Προσπάθησε να έχει από όλα τα χρώματα, ξέρεις εσύ. Ωραιότατη σαλάτα. Και χορταστική. Και στο μπολ μένει, αν την ανακοινήσετε έτσι όμορφα όμορφα και το σκουπίσετε γύρω γύρω, δεν χρειάζεται να το βάλετε στο πιάτο, ξέρετε. Είναι τι. Εξαρτάται τώρα πόσο πολύ μπορεί να φάει κάποιος. Ναι. Εντάξει, να πεις λαχανικά είναι. Έχει από όλα, όπως βλέπετε. Βάλουμε και λίγο πράσινο κόκκινο.
Κρεμμύδι δεν έχουμε βάλει φρέσκο. Εντάξει, ή ξερό, επιλογή σας. Δεν είναι. Μια χαρά. Θες να του βάλεις τίποτα από πάνω, από το πλάι, τίποτα τέτοια. Κανέλα στην κορυφή που λένε. Ωραία. Μάζεψε εδώ τα πράγματα. Να δούμε το φούρνο. Θα έχει ψηθεί τώρα. Άφω. Ή να το αφήσουμε λίγο ακόμα. Εγώ λέω να πει τα. Ωραία. Να πούμε άλλη μια φορά. Δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε, αλλά θα χρειαστούμε σίγουρα 2 λεπτάκια ακόμα για το γάβρο. Να δούμε άλλη μια φορά τελικά για το γάβρο. Ναι, που ήταν και κάμποσα, να ξαναπούμε τη διαδικασία στα γρήγορα. Μάλιστα. Και να τον βγάλουμε γιατί να τον παρουσιάσουμε και να κλείσουμε την εκπομπή. Εγώ μαζεύω από εδώ. Λοιπόν, να διαβάζω. Να διαβάζω. 1 κιλό γάβρο, είπαμε, είναι μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που φτιάξαμε εμείς. 2 πιπεριές κόκκινες, 2 πιπεριές κίτρινες, 2 πιπεριές πράσινες. 3 ντομάτες τριμμένες. Ναι. Να κοιτάξετε να είναι όριμες, κόκκινες και όχι άγουρες για να σας βγάλουν καλό αποτέλεσμα στη σάλτσα. 1 κρεμμύδι. Ξερό, ναι. Μπορείτε να βάλετε και φρέσκο. Σίγουρα. 1 ματσάκι μαϊντανό για το άρωμα, 2 φλιτζάνια ελαιόλαδο, ναι. Ρίγανη και αλατοπίπερο. Σας εξηγήσαμε τη διαδικασία, σας δείξαμε πώς ανοίξαμε τους γάβρους. Τους μαριναράμε από πριν με λίγο χοντρό αλάτι, ελαιόλαδο και μαϊντανό. Λίγο πιπεράκι. Μπορείτε να το κάνετε και αρκετή ώρα πριν. Μπορείτε να βάλετε και χυμό λεμόνι, αλλά μετά το ψάρι θα βγει ψημένο εντελώς. Ακριβώς. Ψημένο ομό, αλλά ψημένο. Ναι, εντάξει. Μπορεί ο καθένας. Ναι. Είπαμε να κάνει τι θέλει. Εγώ θα βγάλω. Χάθηκες. Ένα. Είσαι σίγουρος. Ναι, ναι, θα το να βγάλω. Να μην πούμε τα τηλέφωνα της εκπομπής στην ιστοσελίδα. Πέστα, ή το βγάζω. Μάλιστα. Τα τηλέφωνα της εκπομπής είναι 28-210-36-700, αν θυμάμαι καλά. Μπράβο. Για συμμετοχή, συνταγές, παράπονα, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Η ιστοσελίδα του καναλιού που βελτιώνεται είναι neatv.gr. Και ο γάβρος είναι εδώ δίπλα μου, έτοιμος, τον έβγαλε ο Φραγκίσκος, να πάρω και αυτά εδώ. Ο γάβρος φέτος έχει καλή ομάδα. Ναι. Γι' αυτό ναι. Και τον κάνουμε πλακή. Μπράβο. Θα τον κάνουμε και πλακή στο γήπεδο. Μπορείτε να βάλετε λιγότερα υγρά, αν θέλετε. Μπορείτε στο ταψίδες από κάτω να στρώσετε λίγο τριμμένη φρυγανιά, πολύ λίγο. Ώστε να τραβήξει υγρά για να μην έχετε. Μπράβο, αρκετά. Αλλά και τώρα εγώ είμαι σίγουρος ότι είναι ψημένο το 100% το ψάρι. Δεν το συζητάω. Έτσι, αυτό. Το βλέπουμε, το γυρίζω, είναι ψημένο, έχει τραβήξει αρκετή σάλτσα ναι. και μη σας ξεγυλάει το χρώμα, δηλαδή όχι, γι' αυτό όχι, το γύρισα. Όχι. Θέλει ελάχιστα λεπτά. Το στρώσαμε καλά, γι' αυτό δεν πήρε χρώμα από πάνω. Αν το καλύπταμε με σάλτσα, θα βγαίνει βραστός, εγώ γίνει σάλτσα. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ακριβώς. Αυτά. Λοιπόν, γεια σας, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε. Τα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε καλά. Γεια σας.